ήμασταν. Δηλαδή δεν είναι κάτι αυτονόητο. Στις συνοπτικές αρχές. Δεν υπάρχουν. Σας ανάφερε δηλαδή, κύριε... Όχι, όχι. Λέω δεν είναι κάτι αυτονόητο. Όχι, δεν είναι αυτονόητο. Αυτό. Δεν είναι αυτονόητο. Ίσα-ίσα. Η συμπαράσταση είναι άλλο και η συμμετοχή είναι διαφορετική. Δεν είναι αυτονόητα κάποια πράγματα και όλα δεν είναι αυτονόητα. Πάρα πολύ απλά. Εγώ ο κύριο Φοβαρά να απαντήσει στον κύριο Πηγιώτη. Λοιπόν, πολύ σύντομα μετά το τραγικό αυτό συμβάν, ξεκινήσαμε μια διαδικασία ελέγχου από πιστοποιημένο ύπο. Μας έδωσε ένα κατάλογο με τα αποτελέσματά του από τις 90, αν θυμάμαι, βασκέτες. Κάποιες τις ξυλώσαμε αμέσως. Όταν λέω αμέσως, εννοώ την ίδια μέρα του ελέγχου. Όσες δεν είχαμε εντοπίσει. Κάποιες άλλες βγάλαμε μια εργολαβία και τις ξυλώσαμε μετά. Βγάλαμε από πάνω από το πεδίο τις επικίνδυνες κατά τον έλεγχο. Εδώ πρέπει να σημειώσω ότι η κατάσταση με τις μπασκέτες, παιδιά, ήταν χαόδης. Στο πουθενά, στην κυριολεξία, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ακόμα και τώρα, αν μου πείτε να υπογράψω ότι δεν έχει ξεφύγει καμία μα καμία, δεν θα το κάνω, γιατί μπορεί να έχει ξεπιτρώσει καμιά μπασκέτα σε κάνα χωράφι. Είχαμε τέτοια φαινόμενα, έτσι. Τέτοια φαινόμενα, τραγικά φαινόμενα. Σε κάνα χωράφι παρατημένη, πήγα μια εύκολη λύση. Τέλος πάντων, πιστεύουμε ότι τις έχουμε βρει όλες. Έχουμε κάνει τα αδύνατα δυνατά. Ήταν και πάρα πολλές. Για τα δεδομένα της ΧΙΟ ήταν υπερβολικά πολλές. Όσο και αν λέμε ότι είμαστε ένας χώρος διάσπαρτος κτλ. 50.000 κάτι. Εγώ πιστεύω ότι τι να σας πω, σαν τις παιδικές χαρές, έχουμε 120-130 παιδικές χαρές, όταν άλλοι, αφιβάλλω άλλο Δήμος Αθηναίων με πόσα εκατομμύρια κόσμο, οι περισσότερες από εμάς. Δηλαδή κάπου το παρακάνουμε. Εγώ, κοιτάξτε, εγώ είμαι τεχνικός, λέω πολιτικός και σε παρακαλώ και Δήμαρχε να μου επιτρέψει να πω το εξής. Δεν είναι δυνατόν ένα χωριό που θα πάνε 15 μέρες το καλοκαίρι τα παιδιά σαν επισκέπτες να θέλει παιδική χαρά. Καταλαβαίνουν τι θέλουν. Έφερε το παιδί από την Αθήνα στο χωριό, άστο να παίξει στη θάλασσα και στο χωράφι. Θα το πας στην παιδική χαρά. Ξέρετε τι σημαίνει παιδική χαρά. Πιστοποίηση κάθε χρόνο. Ξέρετε τι σημαίνουν όργανα παρατημένα. Και τι λέει η νομοθεσία, δεν τα λέω εγώ. Ότι εβδομαδίως πρέπει να περνάς να βλέπεις μήπως έφυγε καμιά βίδα, μήπως έσπασε. Και έτσι προσπαθώ εγώ τουλάχιστον σαν τεχνική υπηρεσία να κρατήσω καμηλά την πύχη να κάνουμε μία μείωση των αριθμών των παιδικών χαρών. Ξανάρχομαι στις μπασκέτες. Μπήκε παράλληλα και μία διαδικασία αυτές που ξυλώσαμε πολλές. Ναι, κάποιες μείνανε. Μείνανε αυτές που μας υποδείξανε. Ξυλώσαμε αυτές που έγραφε ο έλεγχος, πρέπει να ξυλωθούν. Και μείνανε αυτές που έπρεπε να επισκευαστούν μόνο. Και έχουμε και αυτές που έπρεπε να επισκευαστούν. Καταλαβαίνετε, όταν είναι σκέτη επισκευή, δεν είναι και άμεσα επικίνδυνες να πέσουν να πάει την βλάβη κάποιος άνθρωπος. Κάποιο παιδί, τέλος πάντων. Έχουμε ένα πρόγραμμα. Και έχουμε βάλει κάποιες από αυτές μέσα. Είναι στο Λίντερ Γιάννη. Στο Λίντερ κάποιους αριθμούς περιμένουμε την ένταξη αυτού του... Δεν έχουμε πάρει ένταξη από αυτές. Όχι ακόμη. Έχουμε κάνει την πρόταση, περιμένουμε την ένταξη για να πάμε να βάλουμε κάποιες που έχουν επιλεγεί. Αυτή είναι περίπου η κατάσταση με τις μπασκέτες. Πιστεύουμε αυτό το ουσιαστικό ότι αυτή τη στιγμή, αν μη τι άλλο, δεν έχουμε επικίνδυνες μπασκέτες να συμβεί μεγάλο τραγικό γεγονός ή και κάποιο μικρότερο, έτσι. Γιατί είναι και άλλα στοιχεία, δεν είναι μόνο πες, είναι τα ταμπλό, είναι διδούδες πάνω, είναι και άλλα. Εκτός από το Λίντερ έχουν μπασκέτες και από τη Σάρτα, τη